Η βροχή έφερε μία αναστάτωση, δεν σταμάτησε όμως ούτε τη λευκή νύχτα, ούτε τα δρόμενα, αλλά ούτε και το κέφι του κόσμου που κατέβηκε για να περάσει καλά και να ψωνίσει το συγκεκριμένο εκείνο βράδυ. Αυτό το είδαμε, το είδατε κι εσείς με τα μάτια τους. Αυτό είναι και το ταμείο που κάνουμε εμείς ως εμπορικός σύλλογος την επόμενη μέρα. Εξαιρώ την εστίαση η οποία πήγε πάρα πολύ καλά και παραδοσιακά πηγαίνει πάρα πολύ καλά στις λευκές νύχτες. Οι άνθρωποι της εστίασης πάντα είναι δίπλα μας και πάντα έχουν μια καλή κουβέντα να πούνε για αυτή τη διοργάνωση. Είχαμε όμως και τη βροχή η οποία από ό,τι απεδείχθη όθησε τον κόσμο να μπει μέσα στα εμπορικά καταστήματα και να καταναλώσει. Ξέρετε, παραδοσιακά η λευκή νύχτα, κύριε Ατζεμιδάκη, γίνεται τις πρώτες μέρες του Μαΐου έτσι ώστε να συνέπεφτε μαζί με το εκτοτικό δεκαπενθήμερο που υπήρχε και κατεργήθηκε πριν 2 χρόνια. Φέτος εμείς κάναμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια, όπως και πέρσι. Πέρσι έγινε πάλι αρχές Μαΐου, δεν υπήρχε όμως το εκτοτικό δεκαπενθήμερο. Φέτος έπεσε το Πάσχα τις πρώτες μέρες του Μαΐου, που ήταν ο κόσμος πληρωμένος, που είχε συνηθίσει για τη λευκή νύχτα της πόλης μας. Κάναμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια έτσι ώστε να δείξουμε τις εκτόσεις από τις εμπορικές επιχειρήσεις και να τις γνωστοποιήσουμε σε όλους όσους θα κατέβαιναν και το βράδυ για να περάσουν στη λευκή νύχτα να περάσουν καλά. Το ταμείο είναι θετικό, πολλές επιχειρήσεις δούλεψαν. Κάποιοι είπαν ότι δουλέψαν καλύτερα από πέρσι, κάποιοι είπαν ότι άγγιξαν τα περσινά, κάποιοι είπαν ότι δεν δουλέψανε όπως πέρσι. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, σημασία έχει ότι είδαμε σακούλες, είδαμε χαμόγελα τις επόμενες μέρες και φυσικά με τη βροχή που μας διέκοψε θα μπορούσε να ήταν και η απόλυτη καταστροφή. Πράγμα όμως το οποίο δεν συνέβη. Η λευκή νύχτα είναι το γεγονός που κατεβάζει στο κέντρο της πόλης τον περισσότερο κόσμο από όλα όσα να γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους. Ο κόσμος την περίμενε, το ήξερε η λευκή νύχτα και αυτό οφείλεται και σε εσάς και στη διαφήμιση που κάνατε. Από εκεί και πέρα, όταν άρχισε η βροχή εκεί γύρω στις 8 η ώρα, ο κόσμος πήγε αριστερά-δεξιά στα διάφορα σκέπαστρα, περίμενε, δεν επέστρεψε στα σπίτια του και όταν σταμάτησε η βροχή ύστερα από περίπου 40-50 λεπτά, ο κόσμος ξαναβγήκε στους δρόμους σαν να μην είχε βρέξει ούτε μία σταγόνα. Η που παραδοσιακά δουλεύει μετά τις 10 το βράδυ, δούλεψε κανονικά. Άκουσα ευχάριστα λόγια από τους συναδέλφους της εστίασης. Από εκεί και πέρα δουλέψαν και τα εμπορικά καταστήματα. Όλα, όχι, δεν δουλεύουν όλα πάντα, γιατί υπάρχουν και εποχικά καταστήματα τα οποία δεν δουλεύουν ποτέ τις λευκές νύχτες, με πρώτο και καλύτερο εμένα, που το είδος μου δεν είναι η νύχτα. Πουλάω γούνες και δερμάτινες. Μιλάμε για, μπαίνουμε σε λίγες μέρες τον Ιούνιο μήνα. Κανένας δεν σκέφτεται να πάρει μία γούνα και ένα δερμάτινο. Υπάρχουν όμως είδη τα οποία ο κόσμος μπήκε, ψώνισε, περίμενε τις προσφορές. Δεν πήγε καλά η πασχαλινή σεζόν φέτος. Άρα οι συνάδελφοι είναι ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό και μας δίνουν τη χαρά και τη δύναμη να συνεχίσουμε και να ξανακάνουμε και τη 10η λευκή του χρόνου πάλι τέτοιες μέρες. Έτσι. Η λευκή νύχτα πάντα τις πρώτες μέρες του Μαΐου. Αυτό ζητήσαν σε πρόσφατο ερωτηματολόγιο που μοιράσαμε οι συνάδελφοί μας περίπου σε ποσοστό 93%. Περίπου ένα 5% ζήτησε να γίνει στο τέλος του καλοκαιριού και κάποιοι είπανε να μην γίνει καθόλου. Εμείς θα ακολουθήσουμε τη συντριπτική πλειοψηφία που θέλει η λευκή νύχτα να γίνεται 3 Μαΐου, τότε που όλοι είναι πληρωμένοι, αλλά φέτος όπως βλέπετε ήταν ο παράγοντας Πάσχα που τα μετέφερε όλα προς τα μπρος. Όταν σκεφτήκαμε να κάνουμε τη λευκή νύχτα περίπου πρώτες μέρες του Ιουνίου, εκεί διαπιστώσαμε ότι είναι προγραμματισμένες οι ευρωεκλογές. Αλλά και ακόμα, κύριε Ατζεμιδάκη, να μην ήταν ευρωεκλογές, είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις. Δηλαδή, είναι πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι μας βάλαν να ορίσουμε την ημερομηνία.